Μετά από σειρά εκκλήσεων από το Υπουργείο Υγεία αλλά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, οι ιδιώτε γιατροί να καλύψουν εφημερίε στα δημόσια νοσοκομεία. Μόλι 12 παθολόγοι από 14 περιοχέ έχουν απαντήσει θετικά. Και μιλάω στου γιατρού με ειλικρίνεια. Παιδιά, βάλτε λίγο πλάτη για 4-5 μήνε. Θα βγουν οι καινούργιε προσκλήσει, τα καινούργια μέτρα. Θα βρούμε προϊόντα του χρόνου, θα βρούμε γιατρού. Και δεν θα χρειαστούμε αυτή όλη τη όλη φασαρία. Από τι 14 περιοχέ, οικό, η σπάρτη, η Ξάνθη και η Δράμα είναι εκείνε με το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στη Δράμα, από του 11 ιδιώτε παθολόγου, οι 4 δεν είναι αρνητικοί να συνεισφέρουν στο Εθνικό Σύστημα Υγεία υπό προποθέσει και ζητούν να του δοθεί ακριβέ χρονοδιάγραμμα. Ε μέχρι τι 25 του μήνα. Βγαίνει το πρόγραμμα του Αυγούστου στα νοσοκομεία, οπότε πρέπει να γνωρίζουν ποιοι θέλουν και ποιοι μπορούν. Χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχει. Κάτω από ποιε συνθήκε θα χρησιμοποιηθούν οι ιδιώτες παθολόγοι στο δημόσιο, δεν το γνωρίζουμε. Εγώ έστειλα μία επιστολή προ το Υπουργείο, όπου ζητάω διευκρινήσεις. Οι κύκλοι επαφών μεταξύ Υπουργείου Υγεία και Ιατρικών Συλλόγων συνεχίζονται. Ωστόσο, ο χρόνο πιέζει, καθώ μέσα στην εβδομάδα θα πρέπει να έχουν δοθεί τελικέ απαντήσει από του ιδιώτε. Την ίδια ώρα έρχεται νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή που θα δίνει ελευθερία κινήσεων στον Υπουργό Υγεία για επίταξη γιατρών. Ξεκινάει η ζήτηση και επί τη τροπολογία που έχουμε θέσει, που θα μα δίνει τη δυνατότητα να παρεύουμε πιο δυναμικά σε αυτό το θέμα. Με επίταξη. Εγώ δεν χρησιμοποιώ τη λέξη επίταξη. Το κράτο τον σπούδασε. Τζάμπα. Το κράτο του δίνει τηλεονομική συνταγογράφηση. Τζάμπα. Το κράτο αποζημιώνει όλε τι εξετάσει και τα φάρμακα των ασθενών του. Τζάμπα. Άρα ο γιατρό, για να ασκεί το λειτουργήμα του, και το λειτουργήμα το βλέπω. Έχει μια συνεργατική σχέση με το κράτος. Και ενώ όλα είναι ανοιχτά, το Υπουργείο Υγείας δρομολογεί την επικυρωποίηση του υγειονομικού χάρτη με τις λεγόμενες άγονες περιοχές, καθώς και την αύξηση του επιδόματος που λαμβάνουν οι γιατροί για να υπηρετήσουν σε αυτές. Με σκόπο οι προκηρύξεις να μην παραμένουν κενές.